Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Είναι η πρώτη φορά που ο χώρος του ΆΙΜΕΤ υποδέχεται κόσμο και μάλιστα τόσο πολύ κόσμο. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας. Ελπίζουμε να μείνετε όλο το 24ωρο. Υπενθυμίζω ότι ξεκινάμε από τώρα και πάμε μέχρι αύριο στι 10 η ώρα το πρωί. Δεν ξέρω στο επόμενο, στην επόμενη συνάντηση, αν ξεκινάμε το 24ωρο, τι ιδέα θα μα έρθει και τι θα κάνουμε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχουμε ξεκινήσει με πάρα πολλέ ιδέε αυτό το νέο εγχείρημα. Σα υποδεχόμαστε στο νέο μα χώρο που έχει κάτι μέρε έω κάτι ώρε, μπορώ να πω, που έχει ολοκληρωθεί. Η ομάδα μα. Είναι εδώ, είμαστε όλοι μαζί, είναι ο στρατής είναι η Άννα Ζηλάκου, είναι ο Δημήτρης Μπούνιας, είναι ο Βασίλης Κόγιας, είμαι η Άννα Κίνθια Μποσδούκου. Και έλεγα ότι έχουμε ιδέες, έχουμε όρεξη και όλα αυτά γιατί υπάρχει μια κεντρική ιδέα, υπάρχει ένα πεδίο πάνω στο οποίο έχει χτιστεί ένα μοντέλο, ένα μοντέλο που θα προσπαθήσει και θα τολμήσει αλλά και θα ακούσει πολλούς τρόπους, ιδέες και προτάσεις έτσι ώστε να υποστηριχθούν οι δημοσιογράφοι, να υποστηριχθεί ο χώρος της δημοσιογραφίας με στόχο και όντας όλοι μας αφοσιωμένοι στην διαφάνεια, την ανεξαρτησία και εγκατακλείδει την εγκυρότητα της είδηση. Θα σας εξηγήσουμε λοιπόν με ποιο τρόπο και με ποια λειτουργία, με ποιες λειτουργίες, με ποιες υπηρεσίες του νέου μας οργανισμού, του IMED, που σημαίνει Incubator for Media Education and Development, θα γίνει όλο αυτό πραγματικότητα. Το μόνο που θέλω να πω αφού σας ευχαριστήσω και πάλι που είστε σήμερα εδώ μαζί μας, είναι ότι στόχος μας είναι ουσιαστικά μέσα από όλο αυτό το εγχείρημα είναι να δημιουργηθεί ένα πεδίο. Ένα πεδίο πρώτα απ' όλα συνάντησης. Συνάντησης μεταξύ μας των δημοσιογράφων. Έπειτα να καθίσουμε να συζητήσουμε, να ακούσουμε, να ακούσουμε ο ένας τον άλλον από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Η βάση μας είναι εδώ, είναι στην Αθήνα, αλλά ο προσανατολισμός μας είναι σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Δεν περιοριζόμαστε. Καθόμαστε όλοι και ακούμε. Ερχόμαστε όπου έχουμε ιδέες όλοι και προτείνουμε και όλο αυτό με μια πολύ μεγάλη όρεξη, αυτός ο χώρος να ανοίξει προς όλους τους δημοσιογράφους. Είμαστε μια ομάδα που τρέχει και θα ξεκινήσει πια και σε πλήρη εξέλιξη να τρέχει όλο αυτό το εγχείρημα. Όμως το κάλεσμα είναι προς όλους τους δημοσιογράφους. Ο καθένας θέλουμε να έχει το χώρο του, το χρόνο του και τη δική του δουλειά μέσα σε αυτόν τον χώρο. Αυτό λοιπόν είμαστε και ταυτόχρονα θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε και μία ομπρέλα κάτω από την οποία θα μπορούν να ενταχθούν και να υποστηριχθούν διάφορες και διαφορετικού τύπου ιδέες. Ένα πράγμα δεν είμαστε. Δεν είμαστε μέσω ενημέρωση. Τα υπόλοιπα θα τα εξηγήσουμε όλα αναλυτικά. Mm. Θέλω όμως να, 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 ακούσουμε και τον έτερο, τον στρατή Τριλίκη. Καλώ ορίσατε. Δουλεύουμε πάρα πολύ καιρό σε αυτό το χώρο. Και πραγματικά είναι ένα πολύ όμορφο χώρο, αλλά γίνεται ακόμα πιο όμορφο με, με όλου Δεν μπορούσαμε να φανταστούμε πόσο όμορφο και πόσο λειτουργικό μπορεί να είναι έχοντας ανθρώπου. Διότι εσεί οι δημοσιογράφοι, οι συνάδελφοι, οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκεστε δίπλα μας, βρίσκεστε στο χώρο στον οποίο αναφέρεται ο οργανισμός, είναι αυτοί οι οποίοι θα κάνουν το ΆΙΜΕΤ. Εσείς είστε ο πυρήνας, οι δημοσιογράφοι οι οποίοι θα βρεθούν και οι άνθρωποι των media για να δουλέψουν μαζί μας, να προσπαθήσουμε να σας δώσουμε όλα εκείνα τα στοιχεία, τα εφόδια, να γίνουμε ένας Πραγματικά πολλαπλασιαστή αυτών των οποίων πιστεύουμε και πιστεύετε, να μπορέσουμε να περάσουμε, να αντιληφθούμε, να καταλάβουμε και να εκφραστούμε στο νέο περιβάλλον των μέσων μαζική ενημέρωση. Ένα περιβάλλον το οποίο το γνωρίζετε καλύτερα από μένα, όλοι όσοι δουλεύουμε και είμαστε στον χώρο, αλλά και εσεί που δεν έχετε ακόμα την ευκαιρία να εργαστείτε, είναι ολίγοντι άγριο και λίγο ωκεάνιο διότι οι αλλαγέ είναι πάρα πολλέ και αυτές τι αλλαγέ θα επιχειρήσουμε να διερευνήσουμε, να δούμε πώ λειτουργούν, να δούμε πώ μπορούμε να προσαρμοστούμε εμεί και να προσαρμόσουμε τι βασικέ και κλασικέ αξίε τη δημοσιογραφία. Αυτό για το οποίο κάθε φορά θα μιλάμε και θα το υπερασπιζόμαστε με όλε μα τι δυνάμει. Πρώτα απ' όλα τη διοντολογία, τη διαφάνεια, την ανεξαρτησία. Αυτά τα οποία θα πρέπει να αποτελούν, αποτελούσαν και θα αποτελούν πάντα για όλου μα του δημοσιογράφου βασικέ αρχέ, αξίε, θεμέλιου λήθου. Μέσα λοιπόν από το IMED, θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε δίκτυα, να μπορέσουμε να αρχίσουμε να μιλάμε και μεταξύ μα, αλλά και με ανθρώπου οι οποίοι μπορεί να γνωρίζουν και, και γνωρίζουν φυσικά πολύ περισσότερα πράγματα από εμά. Και δεν εννοώ εμά, εννοώ εσά. Θα θέλουμε να δημιουργήσουμε δίκτυα με την ακαδημαϊκή κοινότητα και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, να δημιουργήσουμε δίκτυα με μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία επιχειρούν, είναι κλασικά, είναι παλιά, έχουν μεγάλο κύρος, μεγάλη δύναμη, αλλά και νέα μέσα τα οποία επιχειρούν να διεισδύσουν στο, χωρέ, στο χώρο και στον τομέα της επικοινωνίας, με νέες μεθόδους, με νέες αξίες, με νέα εργαλεία. Θα δοκιμάσουμε αυτά τα νέα εργαλεία, να δούμε κατά πόσο μπορούμε να τα εφαρμόσουμε και να τα ενσωματώσουμε στη λειτουργία και των ελληνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης και κυρίως θα προσπαθήσουμε να ανοίξουμε λίγο τα μάτια και τα αυτιά μας προς τα έξω και στη γειτονιά μας αλλά και ακόμα πιο μακριά. Να έρθουν συνάδελφοι και ακαδημαϊκοί, να δημιουργήσουμε γέφυρες, να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα νέο πεδίο μέσα από το οποίο σίγουρα μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη τύχη εμείς στη δημοσιογράφη και ακόμα καλύτερη τύχη αυτοί οι οποίοι θα εισπράττουν το προϊόν της ενημέρωσης. Αυτό που παλιά λέγαμε λειτουργήμα. Διότι δεν θέλω και δεν θα ανοίξω αυτή την κουβέντα τώρα σε σχέση με το πώ λειτουργούν και ποια είναι η ποιότητα τη δημοσιογραφία όχι μόνο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Διότι είμαστε σε μια φάση μετάβαση. Αυτή, λοιπόν, τη φάση μετάβαση θέλουμε να πάρουμε σαν κύμα που σερφάρουμε και να μπορέσουμε να βγούμε στην επόμενη μέρα ακόμα πιο δυνατοί, με πολύ περισσότερο περιεχόμενο. Θα ακούσετε και σε λίγο με ποιο τρόπο θα είναι η οργάνωση και η λειτουργία του οργανισμού μα, με ποιο τρόπο εσεί μπορείτε να συμμετέχετε σε αυτή την ιστορία. ήδη όσοι έχετε μπει και έχετε δοκιμάσει να σερφάρετε στην ιστοσελίδα ε, ε, μα, το imed.org, θα δείτε ότι ήδη έχουν ανοίξει οι αιτήσει. Θα σα πούμε πολύ περισσότερα στοιχεία στην πορεία. Και πριν δώσω το μικρόφωνο στην ψυχή τη λειτουργία αυτού του οργανισμού, στην κυρία Ζηλάκου, στην Άννα Ζηλάκου. Να σας πω ότι αυτός ο χώρος, όπως είπε και η Άννα, είναι ένας χώρος ο οποίος θέλουμε να είστε εδώ. Θέλουμε να είμαστε μαζί εδώ και να δημιουργούμε το πεδίο της νέας εποχής μαζί. Και επίσης, να μην ξεχάσουμε, επειδή έκλεισε με ένα δεν η Άννα, να κλείσω και εγώ με ένα δεν. Δεν είμαστε σχολή δημοσιογραφία. Δεν είμαστε εργαστήριο δημοσιογραφία. Δεν φιλοδοξούμε να γίνουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Είμαστε ένα όχημα νέων ιδεών. Ένα πυρήνα στον οποίο μπορούμε να δημιουργήσουμε ομόκεντρο και ετερόκεντρο ευτερό... κύκλου. Ακόμα και αν διαφωνούμε ή ακόμα και αν συμφωνούμε. Σα καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου. Μάλλον αποτελώ εξαίρεση εδώ, διότι δεν είμαι δημοσιογράφο. Ε, βέβαια, δουλεύω πολλά χρόνια με δημοσιογράφου, ήμουν στον χώρο τη επικοινωνία πολλά χρόνια και προέρχομαι και από μη κερδοσκοπικού οργανισμού. Οπότε, εδώ έχω αναλάβει τη λειτουργική διαχείριση του οργανισμού αυτού. Και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Ε, ουσιαστικά, πρόκειται για έναν οργανισμό ο οποίο ε, ε, εξελίσσεται σε δύο βασικού άξονε. Αυτή είναι το Idea Zone, αυτό είναι ένα χώρο μεταφορά και ανταλλαγή τεχνογνωσία, ε, εμπειρία και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ ανθρώπων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Και ε, ε, ο δεύτερο μα άξονα είναι ο Incubator. Ο οποίο ουσιαστικά θα στηρίζει και θα φιλοξενεί ε, δημοσιογραφικέ προσπάθειες, είτε είναι οργανισμοί, κερδοσκοπικοί και εμεί, είτε κάποια συγκεκριμένα projects. Θα πούμε πολλά περισσότερα για αυτά στη συνέχεια. Ε, να πω περισσότερο για τον οργανισμό ότι είμαστε μια μικρή ομάδα. Μα βλέπετε, βασικά, χωράμε όλοι εδώ σε αυτό εδώ το stage. Οπότε είμαστε σε πλήρη σύνθεση αυτή τη στιγμή εδώ. Θα μεγαλώσουμε λίγο ακόμα. Στι επόμενε μέρε θα είμαστε 7 άτομα. Αλλά η λογική είναι να μείνουμε πάντα ένα οργανισμό, μια ομάδα μικρή και σφιχτή. Που όμω θα χτίσουμε γύρω μα ένα πολύ ισχυρό δίκτυο συνεργατών και ανθρώπων που μπορούν να μα βοηθήσουν να πετύχουμε του στόχου μα και ελπίζουμε να είστε ανάμεσα σε αυτούς και εσείς. Ε, θα ήθελα τώρα να σας δώσω μια έτσι, εικόνα πώς φτάσαμε μέχρι εδώ, που μας βλέπετε σήμερα, σε όλα τα επίπεδα. Ε, μια, νομίζω θα πάρετε μια γεύση μάλλον. Και βέβαια μπορεί όλα αυτά να δείχνουν έτσι πάρα πολύ ωραία, γιατί η Άννα το έθεσε πάρα πολύ σωστά ότι γίναμε σε όλα τα επίπεδα και γινόμαστε και θα συνεχίσουμε να γινόμαστε. Βέβαια, κατά κύριο λόγο από εδώ και στο εξή. Αλλά τόσο ο χώρο, όσο η ομάδα και πρώτα απ' όλα η ιδέα ετοιμάζονταν παράλληλα με την ιδέα και την ομάδα να εξελίσσονται ακόμα και ο χώρο, βέβαια, όπου χρειαστεί θα εξελιχθεί. Αλλά ήταν πρωτόγνωρη η εμπειρία να δουλεύουμε ως ομάδα, να γίνονται παράλληλα εργασίες σε αυτό το χώρο που, που βρίσκεστε σήμερα. Είμαστε ενθουσιασμένοι κι εμείς, γιατί το είπα και στην αρχή, δεν τον έχουμε ξαναδεί. Είναι κάτι μέρες που ζούμε εδώ πέρα και υπάρχουν αυτά τα πολύ ωραία χρώματα, υπάρχει η τεχνολογία και ο εξοπλισμός, υπάρχουν αυτά τα πολύ ωραία φώτα, αυτή εδώ η πολύ ωραία οθόνη, υπάρχουν... Όλα όσα, εν πάση περιπτώσει, έρχονται και ολοκληρώνουν αυτόν τον το χώρο, που στη συνέχεια και ο Βασίλη θα σα πει με ποια φιλοσοφία και με ποιο προσανατολισμό φτιάχτηκε αυτό ο χώρο. Θέλω να επιστρέψω λίγο στη, στο σκοπό και στη φιλοσοφία αυτή τη προσπάθεια και αυτού του εγχειρήματο, γιατί και οι πέντε μα έχουμε επικεντρωθεί και είδαμε ότι. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να έρθουμε και να δούμε πού θα οδηγήσει αυτό το πείραμα, γιατί δεν υπάρχει προηγούμενο στη χώρα μα. Τουλάχιστον δεν υπάρχει αντίστοιχο οργανισμό. Είμαστε μη κερδοσκοπικό οργανισμό. Το ΆΙΜΕΤ δεν θα έχει έσοδα από πουθενά, ούτε καν έσοδα για του δικού του σκοπού. Δεν θα έχει. Κάθε του λειτουργία και υπηρεσία θα είναι εντελώ δωρεάν προ του συμμετέχοντε και αν θα μπορούσα να το πω με τι λιγότερε. Λέξεις, αυτό το οποίο κάνουμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε είναι να παραμένουμε επικεντρωμένοι στο δημοσιογράφο σε οποιαδήποτε συνθήκη και αν τον συναντάμε. Αυτό σημαίνει ανεξαρτήτω ηλικία, αυτό σημαίνει ανεξαρτήτος του εάν εργάζεται, εάν δεν εργάζεται, εάν είναι freelancer ή αν είναι μισθωτό. Εάν έχει πτυχίο ή δεν έχει πτυχίο, εάν είναι τώρα φοιτητή ή αν ε, τελείωσε πέρυσι, αν είναι προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό, αν δουλεύει στο ένα μέσο ή στο άλλο, ή σε κανένα, ή ω freelancer, ξαναλέω παντού και θα καταλάβετε τι ακριβώ εννοώ. Αλλά έχουμε προσπαθήσει να αναπτύξουμε το μοντέλο λειτουργία του οργανισμού, παραμένοντα επικεντρωμένοι και προσιλωμένοι στο δημοσιογράφο σε οποιαδήποτε συνθήκη τον συναντάμε σήμερα και αύριο και ούτω καθεξής. Για το λόγο αυτό και ο στρατής επανέλαβε πολλές φορές ότι δεν γίνεται να λειτουργήσει αυτός ο οργανισμός χωρίς εσάς, μόνο με εμάς. Εμείς θα τρέχουμε τον οργανισμό και θα είμαστε εδώ, αλλά χωρίς εσάς δεν θα πάει. Δεν θα πάει πουθενά. Όλη αυτή η ιδέα τώρα έχει ρίζες βαθιά, και στο, στο πρόσφατο παρελθόν, όπως ενδεχομένως α, κάποια από εσάς γνωρίζετε, εγώ προσωπικά έχω συνεργασία με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος τα τελευταία περίπου δυόμιση χρόνια, όταν υπήρχε η θέληση και η σκέψη του να δημιουργηθεί κάτι το οποίο θα έρθει και θα τονώσει την ήδη υπάρχουσα γνώση και τεχνογνωσία βέβαια στο πεδίο των δημοσιογράφων. Είναι γνωστό και δεν θα μιλήσω παραπάνω για το πόσο δραστηριοποιείται και σε πόσου διαφορετικού επαγγελματικού τομεί διεθνώ το ίδρυμα. Παραμένοντα προσιλωμένο κάθε φορά και στο τι γίνεται με τη μετάδοση τη γνώση. Αν θέλει κάποιο να το πει επιμόρφωση, αν θέλει κάποιο να το πει παιδεία, και βάζω όλε τι λέξει στο τραπέζι για να μην εγκλωβιστούμε με το τι σημαίνει το κάθε τι, αλλά ευρύτερα με την ανταλλαγή και τη διάδοση τη γνώση. Έτσι, λοιπόν, προσπαθούσαμε και εμεί να βρούμε με ποιο τρόπο θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα πεδίο εδώ για του δημοσιογράφου, που θα αποτελέσει πόλο έλξη όμω και από και προ το εξωτερικό και θα προσελκύσει ξένου δημοσιογράφου, αλλά και μα θα μα κάνει να ανοίξουμε τα μάτια μα και τα αυτιά μα στο εξωτερικό, να δούμε τι ακριβώ γίνεται και να δημιουργήσουμε ή να γίνουμε μέλη δικτύων που ήδη υπάρχουν. Η ιδέα δεν ήρθε προφανώς, με την πρώτη. Ξεκίνησαν όμω μία σειρά προγραμμάτων. Μία σειρά προγραμμάτων τα οποία γνωρίζετε όλοι σχεδόν γιατί τρέχουν ήδη κάποια χρόνια. Και άλλα προγράμματα τα οποία τρέχουν διεθνώ και δεν έχουν ανοίξει για την Ελλάδα. Υπάρχει όμω αυτή η δραστηριότητα και αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν άνθρωποι. Άνθρωποι, λοιπόν, από διάφορα και διαφορετικά μεταξύ τους προγράμματα, στο ευρύτερο πεδίο της δημοσιογραφίας όμως, σίγουρα φέρνουν πολύ περισσότερες ιδέες και όταν υπάρχουν περισσότερες ιδέες υπάρχουν και περισσότερες πιθανότητες στο να σου γεννηθεί μία λίγο πιο συνεπής ιδέα. Έτσι, λοιπόν, αρχίσαμε μία ομάδα ανθρώπων από την ομάδα του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, από την Αθήνα, και από τη Νέα Υόρκη να δουλεύουμε και να προσπαθούμε να προσεγγίσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να προσφερθεί και να ανοίξει τις πόρτες του κάτι, ξαναλέω, στην Αθήνα και για όσους πάνε και για όσους δεν πάνε, όπου πάνε και αν μείνουν εδώ ή αν επιστρέψουν ή αν για λίγο γυρίσουν. Αλλά ξαναλέω και για όλους τους ε, συναδέλφους από το εξωτερικό. Πάω κατευθείαν στο μοντέλο για να σας το εξηγήσουν ο Στρατής, ο Δημήτρης, ο Βασίλης και η Άννα, με μία όμως διευκρίνηση πολύ κομβική και σημαντική. Αν δεν υπήρχε αυτή η θέληση από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και δεν υπήρχε ταυτόχρονα και η εμπιστοσύνη προς το πρόσωπο της ομάδας και άρα προς όλους εσάς, γιατί εμείς με τη σειρά μας καλούμε εσάς, δεν θα μπορούσαν να έχουν γίνει ούτε γρήγορα πράγματα, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και αν δεν υπήρχε η εμπιστοσύνη, θα ήμασταν νομίζω όλοι καχύποπτοι σε αυτό το μείγμα και σε αυτή τη μίξη. Επειδή λοιπόν δεν υπάρχει αυτή η καχυποψία, επειδή δεν υπάρχει η παρέμβαση από την πλευρά του Ιδρύματος προς την ομάδα, ενώ είμαστε οικογένεια προφανώς, αλλά δεν υπάρχει παρέμβαση ούτε ως προς το περιεχόμενο του μοντέλου, ούτε ως προς τους συνομιλητές, και μιλάω εντελώς δημοσιογραφικά αυτή τη στιγμή, που μπορεί να έχει ο οργανισμός ή ο καθένας από εμά μεμονωμένα, Γι' αυτό το λόγο προχωράμε γρήγορα, προχωράμε αρμονικά. Ξεκινάμε πρώτα ακούγοντας μεταξύ μας ο ένας την ιδέα του άλλου και διαφωνώντας ο ένας με τον άλλο και παράγοντας εν τέλει και εμπνεόμαστε ο ένας από τον άλλο και φτάνουμε σήμερα εδώ. Φτάνουμε σήμερα στο χώρο, αλλά και σιγά-σιγά σας βάζουμε μέσα στη φιλοσοφία και στην ιδέα του Άιμετ. Του Μπορούμε να ξεκινήσουμε όμως με την πρώτη υπηρεσία για να γίνουμε και πιο συγκεκριμένοι. Ευχαριστώ πολύ. <laughs> λοιπόν... Ε, Είδατε πριν λίγο, ε, υπήρχε μια κάρτα πίσω μα, η οποία ε, έδειχνε ένα ιστόγραμμα ε, με τι βασικέ δομέ, τι δύο βασικέ δομέ, τι οποίε αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε για να ξεκινήσουμε. Η μία δομή είναι η ζώνη ιδεών και η άλλη δομή είναι το Incubator. Εγώ θα σα μιλήσω λίγο τώρα για τη ζώνη ιδεών. Είναι ένα στοιχείο το οποίο. Μα προβλημάτισε αρκετά. Ήταν ένα άξονα, τον οποίο θέλαμε να τον υποστηρίξουμε και τον υποστηρίζουμε με όλε μα τι δυνάμει και με όλη την, ε, τη, τη δυνατότητα που μπορούμε να έχουμε ε, με βάση τι επαφέ, τα δίκτυα που δημιουργούμε συνεχώ και εξελίσσονται και θα γίνονται όλο και περισσότερα στο μέλλον. Είναι ένα άξονα πάνω στον οποίο θα μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή. Όλοι θα μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή. Να μην επαναλάβουμε το ίδιο ότι ο οργανισμό αναφέρεται σε κάθε περίπτωση, σε κάθε μορφή εργαζόμενο δημοσιογράφου ή άνεργου ή τελειόφητου ή φοιτητή, ο οποίο έχει προσανατολισμό τη δημοσιογραφία. Θα μπορεί λοιπόν ο καθένα να κάνει μια αίτηση πάνω σε δύο θεματικέ, τι οποίε θα στείλουμε κάθε χρόνο. Σε αιτήσια βάση θα έχουμε λοιπόν δύο θεματικού κύκλου. Όπου εκεί θα ανταλλάσσουμε ιδέε, απόψει, σκέψει, θα προσπαθούμε να πάρουμε τεχνονοσία, να πάρουμε ό,τι πιο φρέσκο, καινούριο ή διαφορετικό μπορεί να γεννιέται, όχι μόνο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όχι μόνο στου χώρου των επαγγελματιών, αλλά και στου χώρου τη πανεπιστημιακή ακαδημαϊκή κοινότητα, και εδώ, επαναλαμβάνω, και έξω. Και να μοιραζόμαστε αυτό το περιεχόμενο, αυτό το υλικό, αυτή την τεχνονοσία, η οποία πλέον πρέπει να είναι πολύτιμη για όλου μα, για να μπορούμε να πηγαίνουμε λίγο τη σκέψη μα, τη γνώση μα και το επίπεδο τη δουλειά μα πιο μακριά. Πώ θα γίνεται αυτό, Θα γίνεται λοιπόν σε δύο θεματικέ ενότητε, τι οποίε θα αποφασίζουμε από κοινού με του απολύτω ειδικού. Θα κρίνουμε ή θα βλέπουμε με βάση τις ανάγκες που υπάρχουν κατά καιρού, ποια είναι τα στοιχεία εκείνα τα οποία θα πρέπει να προβάλλουμε και να μπολιάσουμε με τη γνώση, με την εμπειρία, με τα νέα στοιχεία του συναδέλφου από όλου του χώρου. Έχουμε λοιπόν πρώτη θεματική, την οποία την ανοίξαμε 1η Φλεβάριο, όπω σα είπα, και μπορείτε ήδη να κάνετε τι αιτήσει σα, μπαίνοντα και συμπληρώνοντα μία φόρμα, η οποία αφορά στην επόμενη μέρα. Ο λόγος για τον οποίο επιλέξαμε ένα μάλλον γενικό τίτλο, αλλά πολύ εισαγωγικό για να μπορέσει να ανοίξει λίγο τη βεντάλια των όσων θα μας απασχολήσουν τα επόμενα, ελπίζουμε, πολλά χρόνια, είναι για να μπορέσουμε να εγκληματιστούμε κι εμείς κι εσείς σε αυτό το περιβάλλον το οποίο πολύ εύκολα το λέμε και το τυλοφορούμε με αυτό το επόμενη μέρα, αλλά πολλές φορές δεν έχουμε πλήρη αίσθηση και κατανόηση τι σημαίνει αυτό. Αν η επόμενη μέρα είναι στα στοιχεία της τεχνολογίας, τα οποία πλέον είναι πολύ δύσκολα, περίπλοκα, καινούργια, ε, κάθε μέρα γίνονται και διαφορετικά, στα μοντέλα της δουλειά μας, στον τρόπο με τον οποίο γράφουμε, στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε την εικόνα, τον ήχο, τα multimedia τα οποία είναι στη διάθεσή μας και στον τρόπο με τον οποίο τα social media μπήκανε στον χώρο της δικής μας δουλειάς, της δουλειάς των δημοσιογράφων δηλαδή, και πολλές φορές έχουν δημιουργήσει μια σοβαρή περιπλοκή έω σύγχυση. Μια χαρά είναι τα social media και όλοι μα τα χρησιμοποιούμε και τα αγαπάμε. Απλώ πρέπει κάποια στιγμή να αρχίσουμε να συζητάμε και να ανοίγουμε λίγο την κουβέντα για το πώ αυτά λειτουργούν και τι σημαίνει η δημοσιογραφία στο πλαίσιο αυτή τη λειτουργία του. Αυτό λοιπόν αποτελεί ένα καμβά τη πρώτη μα θεματική. Μια θεματική την οποία τη σχεδιάσαμε και έτσι θα γίνεται κάθε φορά με έναν επιστημονικό συνεργάτη. Ε, αυτή τη χώρα ο κύριος Νίκος Παναγιώτου από το ΑΠΙΘΙΤΑ είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει την επιστημονική επίβλεψη και το σχεδιασμό μαζί με μας του περιεχομένου αυτής της θεματικής ώστε να είναι πλήρης και να μπορεί να καλύψει όλη την κάμα αυτό που κανονικά που περιγράφει ο τίτλος. Θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν προσκληθεί, θα μιλήσουν και θα μπορούν να μεταφέρουν τη γνώση, την εμπειρία, τις δεξιότητες που έχουνε να μεταλαμπαδεύσουν τα όσα στοιχεία έχουν χρησιμοποιήσει και είναι πολύ περισσότερα από αυτά που πιθανόν γνωρίσουμε όλοι εμεί, και φυσικά να κάνουμε και πολλέ επαφέ με ανθρώπου από το εξωτερικό και από το εξωτερικό που δεν έχουμε συνηθίσει να του βλέπουμε σε διάφορα πάνελ, απλώ να συζητάνε, και να ανοίξουμε λίγο το διάλογο, την κουβέντα και να πάρουμε νέα στοιχεία, νέα πληροφορία. Αυτό είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα ξετυλίγεται η ζώνη ιδεών, η θεματική μάλλον τη ζώνη ιδεών, για ένα τρίμηνο η κάθε θεματική. Έχουμε λοιπόν δύο θεματικέ, ένα τρίμηνο κάθε μία θεματική, ένα περιεχόμενο πολλών κύκλων. Δύο φορέ την εβδομάδα είπαμε να συναντιόμαστε και να βρισκόμαστε και να τα λέμε για να μπορέσουμε να κανονίζουμε και τι δουλειέ μα. Για όσο χρόνο χρειάζεται, από δύο έως έξι ώρες, αυτό θα είναι στη διάθεση και στη διακριτική μα ευχαίρεια ανάλογα με το πόσο ενδιαφέρον μπορεί να έχει και τι ανταπόκριση υπάρχει. Και ταυτόχρονα θα μπορούμε μέσα από αυτή τη διαδικασία να φτάνουμε σε ένα τελικό, αν θέλετε, μετά από ένα τρίμηνο συμπέρασμα, το οποίο, συμπέρασμα, σε, ένα, σε μια ιδέα, τέλος πάντων, η οποία έχει διαμορφωθεί μέσα από, αυτές, μέσα από αυτούς τους κύκλους συζητήσεων και ενημέρωσης, για να μπορούμε να το αποτυπώνουμε είτε πρακτικά, είτε με θεωρητικό τρόπο ε, μεταξύ μας ή δημοσιοποιώντας τα. Αυτή είναι η ζώνη ιδεών. Θα υπάρχει μια επιτροπή η οποία θα κρίνει και θα αξιολογήσει τι αιτήσει. Και γιατί το κάνουμε αυτό, Γιατί παρότι είμαστε ζώνη ιδεών και είμαστε πολύ ανοιχτοί, όπω αντιλαμβάνεστε, ο χώρο είναι περιορισμένο. Θα είμαστε πάρα πολύ ανοιχτοί. Τα στοιχεία τα οποία θα αξιολογούμε δεν θα είναι ούτε τα πτυχία μόνο, ούτε οι γνώσει του καθενό μόνο, ούτε το επίπεδο των ξένων γλωσσών μόνο θα είναι κυρίω η διάθεση, η όρεξη και το περιεχόμενο αυτό, αυτού που αναζητά ο καθένα εξ που θέλουν να υποβάλουν την αίτησή του. Θα δείτε στι φόρμε που μπορείτε να συμπληρώσετε στην ιστοσελίδα μα πάρα πολύ εύκολα, πέρα από τα βασικά τυπικά στοιχεία, όνομα, επώνυμα κλπ. Τα οποία δεν θα μείνουν στη διάθεσή μα και για λόγου προσωπικών δεδομένων, μόνο για, να, για το διάστημα το οποίο έχουν υποβληθεί θα δείτε ότι υπάρχει ένα μεγάλο πεδίο το οποίο αυτό είναι το οποίο μα ενδιαφέρει και αυτό θα αξιολογήσουμε. Να μπορέσουμε να βάλουμε ανθρώπου με όρεξη, με διάθεση και με μια ανάγκη να αναζητήσουν τα στοιχεία τη θεματική η οποία θα ορίζεται κάθε φορά και θα προαναγγέλλεται πολύ νωρί ώστε να έχετε τη δυνατότητα να επεξεργάζεστε τη διάθεσή σα και την όρεξή σα να συμμετάσχετε σε αυτή. Ξαναλέω ότι συμμετέχουν όλοι, είτε είναι φοιτητέ, τελειόφοιτοι, απόφοιτοι, Άνεργοι, εργαζόμενοι, που έχουν τη δυνατότητα και τη διάθεση να πάνε τη γνώση και την εμπειρία του λίγο πιο μακριά. Και αυτοί θα αξιολογηθούν από μια επιτροπή, όπω σα είπα, πέντε ατόμων, τα οποία, η οποία επιτροπή θα εναλλάσσεται κάθε φορά για να υπάρχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διαφάνεια και αξιοπιστία από ανθρώπου οι οποίοι θα προέρχονται και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό, ακαδημαϊκού και επαγγελματίε, προκειμένου να υπάρχει όσο το δυνατόν η καλύτερη, αν θέλετε, το καλύτερο σκανάρισμα των ανθρώπων οι οποίοι θα μπορέσουν να συμμετάσχουν σε αυτή τη ζώνη ιδεών. Μπαίνετε στην ιστοσελίδα και όλα τα υπόλοιπα είναι πάρα πολύ εύκολα. Αυτό είναι ο ένα άξονα. Ο άλλο άξονα. Άιμετ.org, νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο. Το δεν το βλέπουμε και εδώ, το βλέπουμε. Κάπου το βλέπουμε. Άιμετ.org, <laughs> θα τα βρείτε όλα. Είναι πολύ εύκολο. Ε, Αυτό είναι ο ένα άξονα. Ο άλλο άξονα είναι ε, το Incubator, για το οποίο όμω. Εντάξει, αρκετά μίλησα. Α μιλήσει. <laughs> Και λίγο η Ανέση. Σιλάκου. Μιλάω πολύ. Ο δεύτερος άξονας λοιπόν είναι ο incubator. Ο στόχος του είναι να στηρίξει με εργαλεία και τεχνογνωσία προσπάθειες δημοσιογραφικές είτε είναι οργανισμοί και δοσκοπικοί ή μη που έχουν ιδρυθεί και έχουν κάνει τα πρώτα τους βήματα είτε είναι μεμονωμένα άτομα ή ομάδες που έχουν μια ιδέα για να δημιουργήσουν έναν οργανισμό είτε να, κάνουν ένα συγκεκριμένο, να υλοποιήσουν ένα συγκεκριμένο project. Ουσιαστικά... Η επιλογή πάλι θα γίνεται στα πρότυπα που περιέγραψε και ο στρατή για το idea Zone. Η επιλογή θα γίνεται πάλι από ανεξάρτητη επιτροπή, από έγνωσμένου κύρου επαγγελματίε, οι οποίοι θα κρίνουν με βάση συγκεκριμένων κριτηρίων ποσοτικών και ποιοτικών τι ιδέε αυτέ και με στόχο να επιλέξουμε εκείνες που θα μπορούμε να φιλοξενήσουμε το χώρο εδώ που είμαστε σήμερα. Ουσιαστικά αυτό που θα προσφέρει το Incubator. Ως προς τους οργανισμούς, θα μιλήσω αρχικά για τους οργανισμούς... που είναι το ένα κομμάτι. Θα προσφέρει τη φιλοξενία στο χώρο αυτό... που είναι και πλήρως εξοπλισμένος, χώρος εργασίας... καθώς και όλο τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό... Που απαιτή, απαιτείται για την υλοποίηση τη κάθε ιδέα ε, και θα του φιλοξενούμε για εννέα για μήνε. Ο πρώτο κύκλο μα, στον Incubator, ξεκινάει την 1η Απριλίου. Οι αιτήσει είναι ανοιχτέ, όπω είναι και αυτέ που ανέφερε ο στρατή, είναι ανοιχτέ ήδη από την 1η Φεβρουαρίου και μέχρι τι 28 και είναι στο ίδιο site. iMet.org. Ε, <laughs> <laughs> το τώρα, οπότε, ε, Ουσιαστικά αυτό που θα προσφέρουμε στους επιλεγμένους ε, οργανισμούς ή ιδέες προς, προς τη δημιουργία οργανισμών θα είναι εκτός από τη φιλοξενία και τα εργαλεία, θα είναι ε, συμβουλευτική καθοδήγηση σε στρατηγικά θέματα ως προς το πώς να εξελίξουν την ιδέα τους. Θα είναι ε, καθοδήγηση και υποστήριξη σε θέματα πώς να ιδρύσουν και να λειτουργήσουν τον οργανισμό τους θα είναι επίση ευκαιρίε δικτύωση μέσα από το δίκτυο που θα έχουμε χτίσει με, με, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Θα είναι δυνατότητα να συμμετέχουν σε πολλά, πολλά events, workshops, σεμινάρια και ό,τι άλλο μπορεί να πραγματοποιείται στο χώρο μα. Και νομίζω αυτά. <laughs> και θα είμαστε δίπλα του για να μπορέσουν να υλοποιήσουν την ιδέα του. Νομίζω μπορούμε να περάσουμε στα projects. Θα σας μιλήσει περισσότερο για αυτό ο Δημήτρης. Καλημέρα και από μένα. Ε, συνεχίζω από εκεί που το άφησε η Άννα για να πάμε στο δεύτερο ποδαράκι, όπως μας αρέσει να το λέμε, του incubator, που είναι τα projects, τα δημοσιογραφικά projects. Μια πολύ ευρία έννοια, γιατί ένας δημοσιογράφος, ένας φωτορεπόρτερ, ένας ντοκιμαντερίστας, υπάρχουν τόσοι τρόποι να πειραματιστούμε, τόσες καινοτόμες ιδέες για το να μεταφέρουμε το περιεχόμενο που θέλουμε, και το ΆΕΜΕΤ θέλει να το καλωσορίσει αυτό ε, και θα το κάνουμε ε, με τον ίδιο τρόπο. Και πάλι, υπάρχει ξεχωριστή αίτηση για ε, τους ε, ανθρώπους που τους ενδιαφέρει και απευθυνόμαστε σε όλους, μισθωτούς, freelancer. ξέρω ότι ε, το επαναλαμβάνουμε, αλλά είναι καλό, μισθωτούς, freelancer, άνεργους, φοιτητές, φοιτήτριες, ε, όλοι μπορούν να καταθέσουν μια πρόταση για ένα project που έχουν στο μυαλό τους, το οποίο είναι δημοσιογραφικού περιεχομένου, αυτό το project, εμείς θα το στηρίξουμε με όλα τα απαραίτητα εργαλεία και τους πόρους και τη συμβουλή που θα χρειαστεί και τη δικτύωση ξανά με τους ειδικού που μπορεί να χρειαστούν οι άνθρωποι αυτοί για να πληρώσουν το project τους. Ε, τι δεν θα κάνουμε, για να πω κι εγώ ένα δεν, δεν θα έχουμε καμία επέμβαση πάνω σε αυτό το περιεχόμενο, καμία, ούτε φυσικά θα έχουμε οτιδήποτε να κάνουμε με, την, με τη διανομή του. Αυτό θα ανήκει στο δημιουργό του για να το ε, δείξει, να το εκθέσει, να το πουλήσει. Ε, μακάρι να βγει από εδώ μέσα ένα ή περισσότερα πουλίτζερ, δηλαδή που απλά οι άνθρωποι αυτοί να είναι κοντά μας τους τρει μήνες περίπου που θα τους φιλοξενούμε. Ε, περιμένουμε τις αιτήσεις σας και γι' αυτό. Και πολύ περισσότερα τώρα θα σας πει και ο Βασίλης για το πώς θα γίνουν όλα αυτά. Τι έχουμε ετοιμάσει εμείς εδώ για σας. Σας ευχαριστώ. Ε, καλημέρα και από μένα. Είμαι ο Βασίλης, Βασίλης Κόγιας. Ε, θα είμαι πιο λακωνικός από τους προλαλήσαντες. Ε, είμαι ο υπεύθυνος πληροφορικής στο IMED. Ε, έχουμε ετοιμάσει ε, την τεχνολογική υποδομή ώστε να υποστηριχθούν όλα αυτά τα, τα, τα οποία μιλήσανε οι, οι συναδελφοί μου. Ε, όσον αφορά την ασφάλεια, έχουμε φροντίσει, θα, ε, θα είναι απολύτως ασφαλή τα έργα ε, τα οποία θα δημιουργούνται εδώ στο χώρο του IMED με τα κατάλληλα εργαλεία. Θα είναι ασφαλισμένα, έχουμε φροντίσει για την ασφάλεια αυτών. Ε, όσον αφορά ε, την τεχνολογική υποδομή στους υπόλοιπους χώρους, έχουμε ε, μαζί με, το, με τη ζώνη ιδεών, που, την οποία βρισκόμαστε, τρία meeting rooms, ε, που φαίνονται με το γκρι χρώμα, δ, δύο μεγάλα και ένα μικρότερο, τα οποία θα μπορούν να υποστηρίξουν ε, παρουσιάσεις, βίντεο διασκέψεις και meetings, φυσικά. Ε, και η ζώνη ιδεών το ίδιο. Ε, έχουμε δημιουργήσει μία σουίτα μοντάζ ε, την οποία έχουμε εξοπλίσει κατάλληλα για, την, για τις ανάγκες των μοντέρ και των μοντές. Ε, επίσης, έχουμε δημιουργήσει ένα δωματιάκι ηχογράφησης με το πορτοκαλί χρώμα. Ε, το έχουμε εξοπλίσει κατάλληλα ώστε να μπορούν να γίνουν οι ηχογραφήσεις. Ε, και ξαναλέω για μια τελευταία φορά ότι έχουμε φροντίσει για την ασφάλεια των έργων των συμμετέχοντων στα προγράμματα του IMED. Ευχαριστώ πολύ. Πολλέ φορέ την επανέλαβε σε αυτή την ασφάλεια και εγώ αρχίζει να νιώθω ανασφαλή, α <Κι> πούμε. Αυτό που έχω να, να πω κλείνοντα, γιατί μετά φυσικά και μόνοι σα αλλά και μαζί θα δείτε και θα ανακαλύψετε το χώρο, θα σα δείξουμε και εμεί του χώρου έτσι όπω του περιέγραψε και ο Βασίλη όλου. Γιατί η φιλοσοφία, όπω είπα, επί του περιεχομένου αλλά και επί τη υποστήριξη έρχεται και κουμπώνει και ολοκληρώνεται από αυτέ τι δύο πλευρέ. Βέβαια, επαναλαμβάνω ότι όλο αυτό είναι ένα μ, καινούριο εγχείρημα. Δεν υπάρχει προηγούμενο, είναι και για μας ένα πείραμα. Μαθαίνουμε πάρα πολλά. Ήδη τους ε, τελευταίους μήνες, το τελευταίο διάστημα, μιλάμε μεταξύ μας τελείως διαφορετικά για τη, για τη δημοσιογραφία. Και η Άννα μπορεί να μην είναι δημοσιογράφο και ο Βασίλη βέβαια, αλλά πραγματικά χωρί την Άννα και τον Βασίλη δεν θα μπορούσαμε να είμαστε εδώ, γιατί θα είχαμε μόνο πολύ ωραίε ιδέε που δεν ξέρω πώ θα υλοποιούνταν. Ενώ εδώ βλέπετε πώ έχουμε προσπαθήσει ο ένα να έρθει και να ακούσει και να συμπληρώσει τον άλλον. Και έχουμε κι εμεί πάρα πολλέ ερωτήσει. Δεν έχουμε απαντήσει σε όλα, αλλά ξεκινάμε για να πάμε στην πράξη να βρούμε τι απαντήσει και όχι θεωρητικά συζητώντα και έτσι ποια θα μπορούσε να είναι τελικά η σωστή συνταγή ή το σωστό μοντέλο. Νομίζω δεν μας ενδιαφέρει κιόλας να καταλήξουμε σε ένα μοντέλο... Οπότε πάμε να δούμε στην πράξη τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε, πάμε να δούμε στην πράξη τι και εσείς θα δείτε ότι σας ενδιαφέρει περισσότερο, τι ιδέες θα φέρετε, με ποιο τρόπο εμείς θα μπορέσουμε να τις υποστηρίξουμε, να δούμε τι καινούργιες ανάγκες θα προκύψουν και το καθεξής. Παρόλα αυτά, νομίζω ότι είμαστε σε ένα καλό στάδιο, ώστε αν έχετε κάποιες ερωτήσεις από όλα όσα σας λέμε τόση ώρα, να προσπαθήσουμε να δώσουμε απαντήσεις. Εγώ τα είπα καλά. <więks> Μια χαρά τα είπα και δεν έχετε απορίες καθόλου γι' αυτό. Δεν σας το έλεγα καλά. Λοιπόν, παιδιά, αλήθεια, είναι, είναι, πολλά τα θέματα. Καταλαβαίνω ότι είναι και δύσκολο να διατυπώσετε και ερωτήσει, γιατί και για μα είναι πολλέ φορέ δύσκολε οι ερωτήσει για το τι ακριβώ θέλουμε και πώ θέλουμε να το κάνουμε. Θα έρθω σε σένα να πω έτσι τη φράση μου, γιατί ξέρει, δημοσιογράφο είμαι πριν να ολοκληρώνω. <laughs> ναι, να ολοκληρώνω. <laughs> λοιπόν, ε, είναι πολλά τα ερωτήματα και για μα ακόμα. σω σε κάποιε από τι ερωτήσει που έχετε να μην μπορέσουμε και να απαντήσουμε. Διότι αν δεχτήσουμε τα ερωτήματά μα, δεν θα έχουμε απαντήσει. Αυτό κάνουμε συστηματικά του τελευταίου τρει μήνε που δουλεύουμε Πολύ περισσότερο, βέβαια, αλλά του τρει τελευταίου μήνε καθημερινά και προσπαθούμε να δώσουμε περιεχόμενο, ουσία, νόημα και πολύ διακριτή θέση και ρόλο σε αυτό που ονομάζουμε IMED. Είναι ένα οργανισμό ο οποίο θέλει να έρθει και να δημιουργήσει ένα καινούριο περιβάλλον και περιεχόμενο φιλικό στου δημοσιογράφου. Ακούω την ερώτησή σα. Θα ήθελα να, να μας πείτε κάποιες περισσότερες πληροφορίες για τη ζώνη ιδεών. πώς την έχετε φανταστεί, Δηλαδή, θα έρχονται όλοι οι δημοσιογράφοι μια συγκεκριμένη ώρα, δύο φορέ την εβδομάδα, είπατε, θα κάθονται από δύο έως έξι ώρες και θα ανταλλάσσουν ιδέες, Θα μιλάει δηλαδή οποιοδήποτε, πώς θα δίνεται η θεματική, Γιατί δημοσιογράφοι είμαστε, μια συζήτηση μπορεί να τραβήξει και πολύ, πολύ. πολύ. και να μην έχει και συγκεκριμένα points. Θα υπάρχει καταρχήν, ε, στο πλαίσιο τη θεματική, θα υπάρχει ένα προγραμματισμό θα υπάρχει μια σαλαμοποίηση αυτής της θεματικής, με μια σειρά, λογική σειρά, με τη βοήθεια βεβαίως του Επιστημονικού Συμβούλου, τον οποίο θα έχουμε κάθε φορά, πώς μπορούμε να εμπεδώσουμε και να διατρέξουμε όλο το περιεχόμενο αυτής της θεματικής. Κάθε φορά, λοιπόν, θα υπάρχει ένας ομιλητής, ένας συζηγητής ή μια σύνδεση με κάποιον ειδικό, είτε επαγγελματία είτε ακαδημαϊκό, ο οποίο στην πραγματικότητα θα ανοίγει το κεφάλαιο ή το υποκεφ... υποκεφάλαιο ή την υποενότητα την οποία θα έχουμε περιγράψει στο πρόγραμμά μας. Θα δείτε σε λίγο, πολύ λίγο καιρό και στο site, όλη αυτή την ενότητα να ξεδιπλώνεται και να αποτυπώνεται με συγκεκριμένε εισηγήσει, με συγκεκριμένου συζητητέ, με συγκεκριμένα υποθέματα τα οποία θα, θα, συζητή, θα συζητάμε και θα κουπεντιάζουμε κάθε φορά. Αυτό λοιπόν θα γίνεται σε επίπεδο εβδομάδα ή ημέρα. Θα είναι προσδιορισμένο, θα το γνωρίζετε από τα εκ των προτέρων σχεδόν από την αρχή, δεν σημαίνει ότι δεν θα κάνουμε διαφοροποιήσεις και τροποποιήσεις τη σειρά στον τρόπο, γιατί σας ξαναλέω, δεν κάνουμε μάθημα με κανένα τρόπο, δεν είμαστε ικανοί και δεν θέλουμε να είμαστε εμείς οι οποίοι θα προσπαθήσουμε να μάθουμε κάποιους άλλους οι οποίοι είναι πιο σοφοί. Θα ανοίγουμε όμω τα κεφάλαια αυτά τα οποία πρώτα απ' όλα εμά ενδιαφέρει να συζητήσουμε. Εμεί θα είμαστε οι πρώτοι που θα καθίσουμε για να ακούσουμε του ανθρώπου που έχουν να μα πούν κάτι περισσότερο. Πώ θα γίνεται η επιλογή, σα το ξανάπα ένα επιστημονικό σύμβουλο που θεωρούμε ότι δύο-τρία πράγματα παραπάνω από εμά τα ξέρει και μπορεί να μα δώσει και το πλαίσιο ακόμα καλύτερα για να το αποτυπώσει πάνω σε, μια, σε ένα καμβά επαφών. Και από εκεί και πέρα οι συζητήσει θα ανοίγουν και μπορεί και να μην κλείνουν. Έτσι. Επίσης, θα αποφασίζονται και αυτό θα το φέρνει η θεματική από μόνη της. Δηλαδή, το βλέπουμε, έρχεται. Όσο τη σχεδιάζουμε, προκύπτουν και νέα θέματα, νέα ερωτήματα, νέε ιδέε, νέε επαφέ. Ε, άνθρωποι οι οποίοι έρχονται και φέρνουν το κάτι τη του και συμπληρώνουν αυτή τη σκαλέτα. Πολλέ φορέ λοιπόν, πάνω σε αυτή τη θεματική όπω θα εξελίσσετε, θα βλέπετε ότι θα δημιουργούμε και θεματικέ μικρέ, οι οποίε θα έρχονται να συμπληρώσουν ή να ενισχύσουν αυτό που καταρχήν έχουμε ξεκινήσει και έχουμε σχεδιάσει. Δεν θα ε, Ταμπουρωθούμε πίσω από ένα πρόγραμμα. Γιατί δεν είναι πρόγραμμα με την κλασική τυπική έννοια, μία σχολή ή οτιδήποτε άλλο. Είναι ένα σχέδιο, μια σκαλέτα, όπω λέμε και εμεί δημοσιογραφικά, κυρίω οι άνθρωποι τη τηλεόραση και του ραδιοφώνου. Είναι μια σκαλέτα πάνω στην οποία θα περπατάμε και θα μα οδηγεί, ελπίζουμε, σε πολύ φρέσκε ιδέε, πολύ καινούργιε ιδέε, νέε εμπειρίε και να μαθαίνουμε και να βγαίνουμε λίγο πιο σοφοί μέσα από τα όσα πρόκειται να ακούμε κάθε φορά. σκοπεύετε να χτίσετε γέφυρε επικοινωνία με του διάφορου δημοσιογραφικού οργανισμού, ούτω ώστε τα πορίσματα και από, τη σημερινή, από το 24ωρο, αλλά και από τα incubators και τα projects να φτάνουν κάπω στου δημοσιογράφου. Ενώ θα πάτε εσεί προ του ομίλου ή θα περιμένετε οι δημοσιογράφοι από τον καθένα ομίλο να χτίσουν σχέσει με εσά. Όχι αυτό ε, εξαρτάται από το δημοσιογράφο ή από την ομάδα δημοσιογράφων, το τι θέλει να κάνει με το υλικό που θα παράξει. Έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Ο οργανισμό είναι εδώ ε, και οι άνθρωποι του οργανισμού είναι εδώ είτε για να δημιουργήσουν δεσμού και να χτίσουν δίκτυα. Το είπαμε και το επαναλάβαμε και από την αρχή ότι είμαστε στην Αθήνα, είμαστε στην Ελλάδα γιατί θα έχουμε, θα έχουμε πάρα πολύ έντονη παρουσία με τον ένα με τον άλλο τρόπο και στην περιφέρεια, γιατί το θέμα τοπικά νέα αποτελεί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι και έχουμε προσπαθήσει να το εντάξουμε πολύ πλευρά στον, στον οργανισμό, αλλά από εκεί και πέρα το αν θα πάει ένα, ένα θέμα, αν θα πάει ένα υλικό το οποίο έχει παραχθεί εδώ με την υποστήριξη αυτού του οργανισμού σε κάποιο δίκτυο ή σε κάποιο συγκεκριμένο φορέα, πρώτος και τελευταίος θα το αποφασίζει ο δημοσιογράφος ή η δημοσιογράφη. Εμείς θα είμαστε εδώ. Θα είμαστε εδώ όπου μπορούμε, είτε συμβουλευτικά, είτε στο βαθμό που, που μπορούμε με το όποιο υπάρχον δίκτυο υπάρχει, ανά πάσα ώρα και στιγμή να το κάνουμε, αφού βεβαίω το έχουμε αξιολογήσει και εμεί πια ω οργανισμό. Σε καμία περίπτωση όμω δεν θα το οδηγήσουμε εμεί εκεί. Καλημέρα. Καλημέρα. Για εμά, του δημοσιογράφου που είμαστε από την περιφέρεια, γιατί είμαι εκτός, ζω εκτό Αθηνών, εργάζομαι εκτό Αθηνών. Έκανα δυόμιση ώρε για να έρθω και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ, αλλά δεν μπορώ να παρίσταμε δύο φορέ την εβδομάδα. Είναι δύσκολο από κάθε πλευρά. Μπορούμε να παρακολουθούμε τι συνεδριάσεις είτε μέσω Skype, να προβλεφθεί κάτι τέτοιο, είτε με κάποια τηλεδιάσκεψη. Το πρώτο σκέλο τη ερώτησή μου είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι αν είναι υποχρεωτικό να συμμετέχουμε και στι δύο υπηρεσίε ή μόνο στην ζώνη Ιδεών ή μόνο στους οργανισμούς, γιατί μπορεί να με ενδιαφέρει μόνο η μία υπηρεσία. Ναι, όχι, προφανώς. Ξεκινάω από το δεύτερο ερώτημα. Ο καθένας συμμετέχει όπου θέλει. Mm. Και αυτό τι σημαίνει, γιατί είναι και λίγο και ένας κανόνας της ομάδας, ότι προφανώς υπάρχουν ρόλοι, ο καθένας έχει το ρόλο του για να μπορέσουμε να αποτελέσουμε ένα σύνολο ολοκληρωμένο και να προχωρήσουμε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο ένας δεν μπορεί να πει μια ιδέα στον άλλο ή δεν μπορεί να έχει λόγο στον τομέα του άλλου. Αυτό λοιπόν πώς αποτυπώνεται στον οργανισμό τώρα. Μπορεί κάποιο να δηλώσει συμμετοχή παντού και μπορεί να γίνει από τις αντίστοιχες κριτικές επιτροπές δεκτός παντού, πουθενά, ή στο ένα, στον έναν άξονα ή στον άλλον άξονα. Μπορεί επίσης ένα συμμετέχων να παρακολουθεί τον ε, κύκλο και τη θεματική μιας, ε, ένα, ενός τριμήνου και την ίδια ώρα να υλοποιεί την ε, ιδέα του στο incubator ή μπορεί να υλοποιεί την ιδέα του στο incubator και όμως να έχει κάτι αξιόλογο ή ιδιαίτερο εξειδικευμένο να μοιραστεί μαζί μας, άρα μπορεί να έρθει ως εισηγητής στη ζώνη ιδεών. Και το αντίστροφο. Δεν υπάρχει δηλαδή ένα πλαίσιο το οποίο να δημιουργεί στεγανά και να απαγορεύει να αναπτύξει κάποιος περισσότερες ικανότητες και δεξιότητες. Το ακριβώς αντίθετο. Όσον αφορά τώρα στην περιφέρεια, θα αναφερθεί περισσότερο ο, ο στρατή, αλλά γι' αυτόν ακριβώ το λόγο μίλησε πριν και ο Βασίλη για μια ευελιξία. Πέρα από προηγμένη τεχνολογία, ε, εξοπλισμό που έχουμε εδώ και θα έχουν οι δημοσιογράφοι και εκτό, όπου τέλο πάντων χρειάζονται για να υλοποιήσουν το, το θέμα του. Ε, ένα ένας πολύ σοβαρό λόγο ήταν ακριβώ για να μην είναι η απόσταση πρόβλημα στην επικοινωνία μα. Άρα, για οποιοδήποτε λόγο ο δημοσιογράφο θέλει να είναι σε επικοινωνία μαζί μα και εμεί θέλουμε να είναι μαζί του, σίγουρα η απόσταση δεν θα αποτελέσει πρόβλημα. Πόσο δε μάλλον απαγορευτικό στο να, να συμμετάσχει. Ε, από την, πρώτη, από την πρώτη, πρώτη στιγμή που ξεκινήσαμε να συζητάμε για το τι πρέπει να κάνουμε για να έρθουμε όλοι λίγο πιο κοντά και να αρχίσουμε να μοιραζόμαστε αυτά που είχαμε στο μυαλό μα εμεί και ελπίζουμε να γίνονται κάθε μέρα όλο και περισσότερα. Ε, το πρώτο που σκεφτήκαμε είναι ότι υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι, άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται ή δεν εργάζονται, άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στην περιφέρεια έξω από το, τα αστικά, τα μεγάλα αστικά κέντρα ή ακόμα και σε αυτά, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Ρόδο, αλλά ακόμα περισσότερο και σε μικρότερε πόλει, οι οποίοι επιχειρούν ή αναζητούν τρόπου και διεξόδου για να μπορέσουν να έχουν μια επαφή με το περιεχόμενο τη νέα εποχή στη δημοσιογραφία ή με τα επιμέρου στοιχεία και εργαλεία τα οποία θα χρειαστούν ή ακόμα καλύτερα έχουν κάποιες ιδέες τις οποίες θέλουν να, να μπορέσουν να τις υλοποιήσουν και να τις χρησιμοποιήσουν με κάποιο τρόπο. Είπαμε λοιπόν ότι ο τρόπος με τον οποίο θα διαχειριστούμε τους συναδέλφους αυτούς με, με, από όπου και να προέρχονται είναι κύριος και κεντρικός σε ό,τι αφορά τη στρατηγική και το σχεδιασμό μας. Θα τους δίνουμε όλα εκείνα τα εφόδια Εννοώ τα μέσα για να μπορέσουν να μετακινηθούν και να φιλοξενηθούν καταρχήν στο χώρο τον οποίο έχουμε δημιουργήσει, διότι είναι ο βασικό, ο κεντρικό μα πυρήνα και ελπίζουμε κάποια στιγμή να μπορέσουμε να έχουμε και άλλου τέτοιου μικρέ μονάδε οι οποίε θα λειτουργούν στο σύνολο τη επικράτεια. Αλλά σε αυτή τη φάση λοιπόν να του δώσουμε όλα εκείνα τα εφόδια, τα μέσα και τη δυνατότητα να μπορούν να έρθουν και να φιλοξενηθούν εδώ. Άρα ο οργανισμό εκτό όλων των άλλων θα παρέχει και αυτή τη δυνατότητα. Δεν θα αποκλείσει κανέναν, ίσα ίσα θα επενδύσει με τρόπο τέτοιον ώστε να ενισχύσει την παρουσία των ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται στην περιφέρεια και να έρθουν στο κέντρο όσο και όποτε χρειάζεται. Όταν δεν μπορούν, όπω πολύ σωστά ανέφερε, δηλαδή δεν υπάρχει δυνατότητα κάθε εβδομάδα, αν θέλει να παρακολουθήσει τη ζώνη ιδεών, ή όταν χρειαστεί να εργαστεί, ή όταν χρειαστεί να έρθει στου οργανισμού ή στα project, τότε θα δίνουμε τη δυνατότητα, με έναν τρόπο τον οποίο κάθε φορά θα να αντιμετωπίζουμε κατά περίπτωση, διότι δεν είναι πάντα οι ίδιοι τρόποι, ώστε να δημιουργούμε τεχνολογικούς θύλακες στα σημεία εκείνα στα οποία θα μπορούν να συγκεντρώνονται άνθρωποι που έχουν υποβάλει τις αιτήσει τους και να έχουμε μια διαδικτυακή σύνδεση και σχέση. Ευτυχώς υπάρχει αυτή η τεχνολογία. Να είναι καλά ο Κόγιας. Έχει φροντίσει για όλα αυτά. Έτσι, και μα έχει δικτυώσει με όλε τι γωνιέ και τα σημεία του κόσμου. Πολύ δε περισσότερο με όλα τα σημεία τη Ελλάδα, εκεί που είσαστε εσεί και θέλουμε να είστε και εδώ και εκεί και να ερχόμαστε και εμεί εκεί όσο πιο συχνά μπορούμε. Ε, θα ήθελα να μου πείτε, άμα μπορείτε, τι εννοείτε. Είπατε πολλέ φορέ τα έργα είναι ασφαλισμένα. Ε, Πώ είναι ασφαλισμένα, Τι λεπτομέρεια ακριβώς ε, θέλετε να μάθετε Δηλαδή ε, έχετε κάνει κάποια προγράμματα που αποτρέπουν ας πούμε κάρι κάποιους hacker έχετε κάνει κάποια προγράμματα που αποτρέπουν ε, κάποιες τέτοιες ενέργειες ή έχετε κάνει κάποιες ας πούμε βασικές συνεργασίες με παρόχους ε, καλύψεων και έτσι τα ασφαλίζετε ε, ότι ε, ό,τι τερματικό βρίσκεται στο εσωτερικό μας δίκτυο είναι ασφαλισμένο με τα κατάλληλα μηχανήματα, ονομάζονται Firewall συγκεκριμένα. Όλα τα τερματικά τα οποία χρησιμοποιούμε εμείς στον οργανισμό μας ε, έχουν τα παρέτητα antivirus, ε, τα οποία εμείς τα διαχειριζόμαστε. Ε, τώρα, περισσότερες λεπτομέρειες, τι ακριβώς θέλω να σας πω. Ε, α, 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 ε, ε, Κάποιο... Κάποια συνεργασία με παρόχους δεν έχουμε κάνει, πέρα από την απαραίτητη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Δεν υπάρχει κάποια... Γιατί αλλιώς ε, θα έπρεπε να υπάρχει κάποια επέμβαση και από τρίτο... τρίτη εταιρεία, την οποία δεν τη θέλουμε. Να βοηθήσω και εγώ γιατί... Και εμεί, δημοσιογράφοι, είμαστε και δεν τα ξέρουμε και δεν τα καταλαβαίνουμε, και πολλέ φορέ προστρέχουμε στον, στον κύριο Κόγια για να μα λύσει πολλέ απορίε. Η ασφάλεια στην οποία αναφέρθηκε και ήταν και από εμά ζητούμενο είναι ότι παράγεται μέσα στον οργανισμό, ό,τι υλικό παράγεται, διότι θα υπάρχει δυνατότητα κυρίω στα project αλλά και στη ζώνη ιδεών αλλά και στου οργανισμού, ό,τι υλικό παράγεται με όποιο τρόπο παράγεται, να μπορεί να προστατεύεται καταρχήν ω προ τη φυσική του ή την τεχνική του ύπαρξη. Να μην υφίσταται την οποιαδήποτε αλλίωση από εξωγενεί παράγοντε. Ωστε στο τέλο το όποιο υλικό είναι έτσι κι αλλιώ περιουσιακό στοιχείο του δημιουργού του. Το είπαμε πολλέ φορέ και η Άννα το επανέλαβε και το τόνισε, ότι ο δημιουργό έχει τα πλήρη δικαιώματα του υλικού το οποίο θα παράξει. Εμεί θα φροντίσουμε λοιπόν να είναι ασφαλέ σε ό,τι αφορά στον τρόπο με τον οποίο θα το διαχειρίζεται και θα το προστατεύει ή θα το φυλάει. Στο τέλο του project, όταν ολοκληρώσει τι εργασίε του, το παίρνει, το παραλαμβάνει και το αξιοποιεί με τον τρόπο που ο ίδιο επιλέγει. Χωρί να έχουμε καμία μα καμία εμπλοκή ή συμμετοχή στο τι θα το κάνει. Και κάτι ακόμα. Ασφάλεια στο να κάνω το θέμα μου σημαίνει να έχω τα εργαλεία. Άρα, πρωτίστω, έχουμε φροντίσει να έχουμε τα κατάλληλα εργαλεία γιατί πολλέ φορέ στη δουλειά μα, προσωπικά εγώ προσωπικά μιλάω, το έχω αντιμετωπίσει, να έχω την ιδέα, να έχω του συναδέλφου που θέλουμε να κάνουμε κάτι και να μην έχουμε πώ να το κάνουμε. Έτσι λοιπόν, όπω είπαμε ότι έχουμε επικεντρωθεί στι διάφορες ανάγκε που καλείται να καλύψει μόνος του κυρίω ο δημοσιογράφο, αντίστοιχα έχουμε φροντίσει να μην έχει καμία έλλειψη και σε ό,τι αφορά στον υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Και εν τέλει, και κατακλίδι, να μπορεί να εργαστεί σε ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον, σε ένα ε, ολοκληρωμένο πεδίο, με έναν ολοκληρωμένο εξοπλισμό. Με λίγα λόγια, δημιουργούμε μία επιπλέον επιλογή. Ευχαριστώ πολύ. Ε, δύο ερωτήσει αν έχετε την καλοσύνη. Είπατε στα δύο δεν, μάλλον. Δεν θα παρεμβαίνετε. Και βέβαια αντιλαμβάνομαι παρέμβαση, ίσω και λογοκρισία, ίσω και άλλο. Αλλά συλλογικά η εμπειρία που σα διακατέχει όλου δεν είναι κάτι, ένα αγαθό που ενδεχομένω μπορείτε να το παρέχετε. Και το δεύτερο είναι δεν θα είσαστε ε, μέσω ενημέρωση. Καταλαβαίνω και αυτό. Ενδεχομένω τα εικολαπτήρια υπό τη σκέπη σας, δεν ενδεχομένω θα είναι αυτά μέσα ενημέρωση. Θα είναι όσα θέλουν να γίνουν. Γιατί θα υπάρχουν και τα projects, που εκεί πέρα είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που έρχονται οι δημοσιογράφοι, υλοποιούν την έρευνά τους, το ντοκιμαντέρ τους, το το οτιδήποτε θέλουν να δημιουργήσουν και μπορούν να το δώσουν όπου θέλουν και να το δημοσιεύσουν. Δεν έρχονται απαραίτητο όλοι να δημιουργήσουν το δικό τους μέσο, πρώτον. Και δεύτερον, ε, αναφορικά με το, με, με, με το τι κάνει εν πάση περιπτώσει ένα incubator ή ένα εκολαπτήριο όπως λέμε στα ελληνικά, ε, ουσιαστικά για τη δημοσιογραφία δεν υπάρχει... Ε, Υπάρχουν σοβαρότατε ελλείψει σε πολύ βασικά πράγματα, και δεν αναφέρομαι στο δημοσιογραφικό περιεχόμενο. Αναφέρομαι στο πώ να διαχειριστεί τα όποια οικονομικά του ένα δημοσιογράφο. Αναφέρομαι στο εάν θέλει να συστήσει μία δική του εταιρεία ή έναν δικό του οργανισμό. Κοιτάζω το Δημήτρη, γιατί το έχουμε συζητήσει πάρα πολλέ φορέ. Δεν έχει ιδέα καν του τι επιλογέ έχει. Υπάρχουν και πρακτική φύσεω ζητήματα, τα οποία καταλήγουν και είναι ζωτική φύσεω ζητήματα όμω. Και από εκεί και πέρα, του δίνουμε τη δυνατότητα να έρθει εδώ τηρώντα του βασικού κανόνε διοντολογία. Γιατί αναγνωρίζουμε όλοι και κατ' επέκταση σεβόμαστε ότι υπάρχουν κανόνε διοντολογία. Και α είναι πάρα πολύ δύσκολο, για να είμαι και ειλικρινή, όλο αυτό να το κατοχυρώσουμε και εμεί νομικά. Δηλαδή, μόνοι μα παίρνουμε αυτό το ρίσκο, ακριβώ όμω επειδή πιστεύουμε στη διοντολογία. Τηρώντα λοιπόν κάποιου βασικού κανόνε διοντολογία, δίνουμε όλο το δικαίωμα το οποίο το έχει ήδη. Δεν χρειάζεται να το δώσουμε. Απλά ενδεχομένω το έχει χάσει και λίγο έχουμε αλλάξει κι εμεί τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Να έρθει και να παράξει αυτό το οποίο θέλει για το λόγο που πιστεύει και να το αξιοποιήσει όπω και όπου θέλει. Αν χρειαστεί και αν θελήσει ο κάθε συμμετέχων είτε τη δική μα συμβουλή, παρέμβαση, συμβολή και αναφέρομαι και στου πέντε μα σήμερα, 7 αύριο ή πόσο δε μάλλον κάποιου από, από το δίκτυο των ανθρώπων και των συμβούλων και των συνεργατών μέσω όλων των συνεργειών που θα έχουμε αναπτύξει, εδώ είμαστε. Απλά δεν θα το, το επιβάλλουμε. Αν μου επιτρέπετε να συμπληρώσω κάτι άλλο σε σχέση με το, τη δημιουργία ενός νέου οργανισμού, ενό μιας εταιρεία, ενός μέσου. Το, γιατί εμείς είπαμε μέσο, δεν είμαστε. Φυσικά είμαστε εδώ για να μπορέσουμε να δώσουμε όλα τα εργαλεία τα οποία είπε η Άννα με όλου του τρόπου για να ξεκινήσει ένα μέσο και θα χαρούμε πάρα πολύ αν μπορέσουμε να βοηθήσουμε ουσιαστικά και στο περιεχόμενο και στα λειτουργικά του στοιχεία ένα νέο project να γεννηθεί και να γίνει μέσο. Όποιο μέσο. Το πιο απλό, το πιο σύνθετο. Δεν θα λειτουργήσουμε εμείς το μέσο. Εμείς θα είμαστε οι πρώτοι που θα είμαστε αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια για να μπορέσει να ξεκινήσει. Όλες οι μεγάλες ιδέες και μεγάλες προσπάθειες, πάντα το μεγάλο τους θέμα, το πρόβλημα το οποίο συνήθω αντιμετωπίζουν και ποτέ δεν ξεκινάνε, είναι ότι δεν έχουν τα εφόδια την πρώτη όθηση για να μπορέσουν να κάνουν το βήμα. Η ιδέα μπορεί να υπάρχει, αλλά όταν δεν υπάρχουν τα εργαλεία, δεν υπάρχει ο χώρο, δεν υπάρχουν τα μέσα, δεν υπάρχουν οι άνθρωποι, η τεχνογνωσία και η εμπειρία, συνήθω αυτή η ιδέα εξαερώνεται, εξατμίζεται και δυστυχώ χάνεται. Εμείς λοιπόν ερχόμαστε να πούμε στους ανθρώπους που έχουν τέτοιες ιδέες ότι ελάτε, είμαστε εδώ, να μπορέσουμε να τις δώσουμε μορφή και σχήμα, να τις δώσετε μορφή και σχήμα με τα εργαλεία τα οποία θα μας αναζητήσετε και μετά να έχετε τη δυνατότητα να μπορείτε να την περπατήσετε μόνοι σας. Προφανώς δεν θα συμμετέχουμε σε κανένα σχήμα, σε κανένα μέσο, σε καμία μορφή που θα προκύψει μέσα από αυτή τη διαδικασία των incubator με άλλο τρόπο πλην του να παρέχουμε τη, β... τη βοήθεια και τις συμβουλές. Βεβαίως. Ε, ευχαριστώ. Ε, να προσθέσω και κάτι, Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπατε, το, το είπε και η Άννα το άγγιξε, ένα πράγμα που είναι πάρα πολύ συναρπαστικό και για εμάς που θα είμαστε στη θέση να το παρέχουμε, είναι ότι προφανώς και θα είμαστε και εμείς εδώ, γιατί είμαστε δημοσιογράφοι, έχουμε περάσει από όλες αυτές τις ανάγκες και τις δυσκολίες και την αγορά και τη βλέπουμε, αλλά το ότι θα μπορέσουμε ε, του ανθρώπου, ο οποίος θα μας το ζητήσει, που θα είναι εδώ, να τον φέρουμε σε επαφή με έναν ή μία ειδικό. Ένα πολύ απλό παράδειγμα. Μιλάμε για, την, για το data journalism πάρα πολύ. Αυτόν τον καιρό, ειδικά πολλοί νέοι άνθρωποι, νέοι δημοσιογράφοι, θέλουν να παντρέψουν τα μεγάλα δεδομένα με τις ερευνέ τους. και εκεί υπάρχουν εξειδικευμένοι επιστήμονες οι οποίοι κάνουν ακριβώς την ανάλυση των δεδομένων. Αν ένας δημοσιογράφος έχει την ιδέα της ανάλυσης αυτής και θέλει και από μόνο του δεν μπορεί αυτό να το υποστηρίξει. Ε, να τον φέρουμε κοντά εμεί και να αναλάβουμε εμεί uh, τη συμβουλή του από έναν ειδικό, γιατί εγώ δεν ξέρω data. Δεν θα μιλήσω για κανέναν άλλον. Αλλά εμεί θα βρούμε του ανθρώπου οι οποίοι θα κάνουν data για τον δημοσιογράφο ή την δημοσιογράφο, και αυτό είναι για μένα προσωπικά η μεγαλύτερη δύναμη από όλε. Ότι θα φέρουμε την τεχνογνωσία κοντά. Εμεί θα την. Θα τα παντρεύουμε. Και φυσικά θα είμαστε και εδώ ως συνάδελφοι, επειδή θα είμαστε εδώ κάθε μέρα και νύχτα, όπως και σήμερα, ε, για να το κάνουμε συμβουλευτικά και συναδελφικά. Αλλά μέχρι εκεί. Ευχαριστώ. Επειδή ζω στο εξωτερικό και εργάζομαι σε μια εφημερίδα, έχετε σχεδιάσει, έχετε σκεφτεί τρόπους συνεργασίας με τα ελληνόφωνα μέσα, εκτός Ελλάδος. Όχι μόνο με τα ελληνόφωνα, με μέσα από όλο τον κόσμο. Είμαστε ήδη σε επαφή με αρκετά μέσα τα οποία σιγά σιγά χτίζουμε τη σχέση μας και θα γίνεται όλο και πιο έντονη και πιο ενεργή. Θα το δείτε και στο μέλλον. Είμαστε ένας οργανισμός ο οποίος λειτουργεί δέκα μέρες 15 μέρες, και θα δείτε πολύ σύντομα ότι ήδη υπάρχουν κάποια αποτελέσματα. Πολύ δε περισσότερο για μέσα ελληνόφωνα, τα οποία προφανώς θα μπουν σε αυτή την φαρέτρα των συνεργειών που θα κάνουμε και θα ενισχύσουμε τους δεσμούς με όλους τους τρόπους και όλα τα μέσα. Ειδικά με μέσα σε αυτό που εκπροσωπείτε, που είναι ένα μεγάλο μέσο και αναφέρεται σε πολλέ χιλιάδε αναγνωστών, σε ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται μακριά και έχουν ακόμα μεγαλύτερη την ανάγκη της ασφαλούς πληροφόρησης, προφανώς θα επενδύσουμε ακόμα περισσότερο. Είναι δεδομένο ότι για μας, δεν, για τον οργανισμό, δεν θέλουμε να βάλουμε να περιχαρακώ... περιχαρακώσουμε τι συνέργειέ μα στα σύνορα, τα φυσικά σύνορα τη χώρα. σα ίσα αυτό θέλουμε να πούμε. Έτσι κι αλλιώ λειτουργούμε σε μια εποχή, σε ένα περιβάλλον το οποίο τα δίκτυα είναι ανοιχτά. Η επικοινωνία είναι πολύ ανοιχτή. Άρα λοιπόν θα πρέπει να βρούμε τρόπου να βγούμε λίγο, λίγο από το καβούκι στο οποίο έχουμε συνηθίσει εμεί εκ του ασφαλού στη οι στην Ελλάδα να ζούμε έτσι, από την αυλή μα και να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε και να ανταλλάξουμε πολλά πράγματα τα οποία χρειάζεται να κάνουμε για να ασφαλίσουμε ακόμα περισσότερο το περιεχόμενο τη δουλειά μα. Άρα, προφανώ θα είμαστε σε ανοιχτή γραμμή και συνεργείε. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση. Μπορούμε να, 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 δούμε το χώρο μα. Ε, θα το αναλάβει εσύ. Όχι. Okay. Ναι, ναι, ε, θα κάνει την αρχή. Θα κάνει την αρχή και εγώ θα λέω τον κάθε χώρο. Εσύ, εσύ, εσύ. Λοιπόν, να σηκωθούμε λίγο γιατί πιάστηκα εγώ να σα πω την αλήθεια. Ε, είμαι και μεγάλο άνθρωπο. Οπότε πρέπει να βρίσκω χώρο και χρόνο να ξεμουδιάζω. Λοιπόν, έχουμε, όπω ακούσατε πριν λίγο και τον είδα και στο χάρτη, έχουμε ένα χώρο ο οποίο μα άρεσε πάρα πολύ από την πρώτη στιγμή και θεωρούμε ότι είναι πολύ λειτουργικό. Είναι στο κέντρο τη Αθήνα, Όπω έχετε διαπιστώσει, τα μέσα μαζική μεταφορά μα φέρνουν κάτω από την πόρτα μα, κυριολεκτικά. Μπορούμε να καταγράψουμε και όλε τι πορείε που γίνονται από κάτω. Τι ζωέ, όλε όμω, έτσι. Δεν αφήνουμε πορεία για πορεία. Λοιπόν, είναι ένα χώρο ο οποίο, από την πρώτη στιγμή, όταν τον είδαμε, θεωρήσαμε ότι μπορούσε να εξυπηρετήσει όλε τι ανάγκε τι οποίε έχουμε. Ο βασικό, η καρδιά του οργανισμού μα είναι αυτό ο χώρο. Όπου εδώ θα εξελίσσονται τα περισσότερα event, οι δραστηριότητε τα, οι, οι, συνδέσεις με διάφορους χώρους και διάφορα μέσα στο εξωτερικό. Εδώ θα κάνουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο, γιατί είναι ο πιο μεγάλος και ο πιο ανοιχτός μας χώρος. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, λίγο πιο χαλαρό έτσι, γιατί φέραμε αρκετά που αυτή τη φορά για να χωρέσουμε. Αλλά αυτός λοιπόν θα είναι η καρδιά. Τον είδατε, τον ορίσατε και θα προχωρήσουμε και θα πορευτούμε προς τα πίσω για να, να δείτε τους χώρους στους οποίους θα φιλοξενήσουμε τους οργανισμούς. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα έρχονται και θα μείνουν περισσότερο από όλου, θα μείνουν έω και εννέα μήνε και θα έχουν του χώρου εργασία του. Εκεί που θα μπορούν να δουλέψουν και να μπορούν να παράξουν και να αξιοποιήσουν την ιδέα που είχαν και εμεί να του βοηθήσουμε, όπω λέγαμε και πριν, με όποιο τρόπο, πιο μέσο μπορούν. Αλλά σίγουρα το πρώτο που θα του δώσουμε είναι χώρο εργασία. Αυτό για το οποίο θα ξεκινήσουν να παράγουν το περιεχόμενο. Αλλά λοιπόν να προχωρήσω μπροστά. Μπαίνω μπροστά. Έχω κάνει αυτή τη διαδρομή πάρα πολλέ φορέ, παιδιά. Πάρα πολλέ φορέ. Δηλαδή, έχω λιώσει παπούτσια κανονικά. Μόνο εγώ σε ακολουθώ, να ξέρει. Ελάτε σιγά-σιγά. Κάντε μου τη χάρη, σα παρακαλώ. Εδώ είναι ένα χώρο που για τι ανάγκε του event απλώ είναι ανοιχτό. Εδώ θα υπάρχει ένα ακόμα, όπω είδατε και στο σχεδιάγραμμα, ένα ακόμα meeting room το οποίο μπορούν να χρησιμοποιούν οι άνθρωποι οι οποίοι θα εργάζονται και θα δουλεύουν στο χώρο. Αυτό θα κλείσει με ένα ακόμα μεγάλο γυαλί και μια πόρτα τώρα το βγάλαμε για να έχουμε λίγο πιο περισσότεροι να μπορούμε να κινηθούμε και να είμαστε πιο καλά. Και ειδικά το βράδυ που θα έχουμε πάρτι, έτσι. Γενικά, ξαναπεράστε από Δευτέρα να δείτε και κανονικά, κανονικά το χώρο, γιατί σήμερα θα δείτε πολλά διαφορετικά πράγματα, ειδικά για τη σημερινή ημέρα. Λοιπόν, μπαίνοντα προ τα μέσα, ακολουθούμε μια φυσική, αν θέλετε, και αναγκαστική ροή που μα δίνει ο χώρο. Δεξιά θα δείτε. Προ το παρόν του χρησιμοποιούμε για να εκθέσουμε τα έργα των φίλων, συναδέλφων, σκητσογράφων και λιογράφων. Εδώ όμω θα είναι οι χώροι οι οποίοι θα φιλοξενούνται οι οργανισμοί. Τα μέσα, οι άνθρωποι, οι ομάδε που θα έρθουν για να παράξουν ε, σκέψη, ιδέε, περιεχόμενο ή κάποιο νέο μέσο το οποίο ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μέσα στο επόμενο διάστημα. Εδώ δεξιά λοιπόν είναι αυτοί οι χώροι. Θα έχουν πλήρη εξοπλισμό, τηλέφωνα, κομπιούτερ δυνατότητα εκτύπωσης, δυνατότητα επικοινωνίας με, με, οπτική επαφή, με οποιονδήποτε θέλουν στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό. Θα είναι δωρεάν φυσικά όλα αυτά. Θα έχουν ίντερνετ πολύ υψηλών ταχυτήτων και θα έχουν φυσικά επίσης και τη δυνατότητα να μπορούν να κάνουν τα δικά τους meeting είτε με τους καλεσμένους τους, είτε με την ομάδα τους, σε χώρους οι οποίοι θα τους δίνουν τη δυνατότητα να είναι σε περιβάλλον ησυχία και να μπορούν να καθίσουν όσε ώρε χρειαστεί για να συζητήσουν και να πάρουν τι αποφάσει του. Ένα, δύο, τρία και ένα ακόμα τέσσερα. Θα είναι τέσσερι αυτοί οι χώροι. Απλώ για τι ανάγκε αυτή τη εκδήλωση, είπαμε να ανοίξουμε λίγο την εικόνα μα προ τον υπόλοιπο κόσμο. Θα ήθελα ο Δημήτρη Ομπούνια να μα πει. Ναι. Αυτό ο χώρο πώ θα χρησιμοποιηθεί σήμερα για την ευκαιρία ναι. να τον δείτε και είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να τον επισκεφτείτε κιόλα. Σε κανονικέ συνθήκε πάντω θα είναι οργανισμό, θα είναι ένα κόμμα οργανισμό. Σήμερα είναι ένα πόρταλ. Ναι, προ το παρόν είναι ένα παράθυρο στον κόσμο σε διαφορετικέ μεριέ του πλανήτη με πολύ συγκεκριμένε θεματικέ. Σα καλούμε σήμερα. Ε, ανάλογα με το, το, θέμα, ένα ή περισσότερα που θα σας ενδιαφέραν να μπείτε μέσα στην κουρτίνα ε, και να συζητήσετε τα, τα θέματα που θα δείτε απ' έξω ε, ε, με, μαζί, σαν να είστε εκεί, δεν μπορώ να σας το περιγράψω αν δεν το δείτε με τα μάτια σας μέχρι το βράδυ. Μπορείτε σε, σε κύματα να μπαίνετε και να επισκέφτεστε το χώρο με την καθοδήγηση του ανθρώπου ο οποίος θα σας ξεναγήσει σε ζωντανή σύνδεση με διάφορα σημεία του κόσμου. Ανά ώρα θα βλέπετε και ποιε είναι οι περιοχέ στι οποίε μπορείτε δημοσιογραφικά να ταξιδέψετε και να επικοινωνήσετε ζωντανά. Ανεπιφύλακτα σα το προτείνω να μπείτε. Ανά 10 άτομα, καλό είναι, όχι περισσότερα, για να μπορείτε να έχετε διάδραση στη σχέση με, το, με τη σύνδεση την οποία θα κάνουμε τώρα το 10-12, νομίζω είναι το Αφγανιστάν. Όποιο. να τελειώσω γρήγορα, για να, προ, να προλάβετε να μπείτε και να πάτε στο Αφγανιστάν μια βόλτα και να μιλήσετε με του ανθρώπου οι οποίοι βρίσκονται ήδη εκεί και σα περιμένουν. Συνεχίζω λοιπόν γρήγορα. Εδώ φτιάξαμε κάποιε επιπλέον, θα μου πείτε γιατί το λέω, αλλά φτιάξαμε χώρου τέλο πάντων τουαλέτε και για άτομα με ειδικέ ανάγκε. Θέλουμε να είναι ο χώρο προσβάσιμο σε άτομα με αναπηρία και να μπορούν να δουλέψουν με την ίδια ευκολία και την ίδια δυνατότητα με όλου του υπολείπου οι οποίοι θα έρθουν και θα φιλοξενηθούν. Στο, στον οργανισμό μας. Δεξιά εδώ είναι ο καλός μας ο χώρος. Εδώ θα παίζουμε PlayStation, αλλά θα κάνουμε και διάφορες άλλες εκδηλώσεις όταν δεν φτάνουν οι υπόλοιποι χώροι. Είναι ένας χώρος ο οποίος είναι ε, ξεκούραση στο σαλόνι μας. Ε, είναι το lounge το οποίο προσφέρει ε, στοιχειώδεις δυνατότητες να έχει τον καφέ του άνθρωπος, ο εργαζόμενος, ο, ο επισκέπτης και να μπορεί με λίγο πιο χαλαρό τρόπο να αξιοποιήσει τι βιβλιοθήκε τι οποίε ελπίζουμε σύντομα ότι θα φτιάξουμε και θα ενισχύσουμε με περιεχόμενο, κυρίω δημοσιογραφικό, για να μπορούμε να έχουμε επαφή με τον υπόλοιπο κόσμο. Θα υπάρχει εδώ καθημερινά ο τύπο, ο ελληνικό και ξένο τύπο, θα υπάρχει σε ένα αντίτυπο ώστε να μπορεί να ενημερώνεται και φυσικά θα μπορεί μέσω των συνδρομητικών τηλεοράσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα αλλά και δορυφορικών μέσων. Netflix και οτιδήποτε άλλο μπορούμε να παρέχουμε, να ενημερώνεται, να παρακολουθεί, να διασκεδάζει, να είναι τέλο πάντων με έναν τρόπο ε, φιλικά ε, στο χώρο και να μην ε, πλήττει και να μην θεωρεί ότι τον βαραίνει ο χώρο στο αντίθετο τον ξεκουράζει. Και να πω ότι ειδικά για, για τη σημερινή ημέρα, όπως μπορείτε να δείτε, φιλοξενούμε φωτογραφίες Ελλήνων φωτορεπόρτερς που έχουν λάβει διεθνείς διακρίσεις. Πρωταγωνιστούν βεβαίως το προσφυγικό και επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας και είναι πολύ μεγάλη χαρά και τιμή για εμάς που έχουμε σήμερα εδώ συγκεντρωμένες τις φωτογραφίες τους, όπως και τα σκίτσα των γελιογράφων, τα οποία είδατε και νωρίτερα. Ε, θα έχετε το χρόνο και θα το κάνουμε γρήγορα να ολοκληρώσουμε αυτή τη σύντομη ξενάγηση. Στην πραγματικότητα, δύο χώρου έχουμε να σα δείξουμε. Παρακαλώ, δείτε, εμεί δεν χορταίνουμε τα έργα τα οποία μα έχουν παραχωρήσει για αυτή την ημέρα οι συνάδελφοι οι οποίοι εκφράζονται με άλλο λόγο. Η μεν φωτορεπόρτερ με μια στατική φωτογραφία, η οποία όμω ξέρουμε όλοι πόσε λέξει κουβαλάει, και οι δε γελιογράφοι με πόσα νοήματα και τι περιεχόμενο σε κάθε σκίτσο το οποίο φτιάχνουν. Με το πενάκι του ή με, με του μαρκαδόρου του, δεν ξέρω καθέναν με τον δικό του τρόπο. Πάντω είναι δημοσιογραφική. Ε, προσπαθούμε να φιλοξενήσουμε κάθε δημοσιογραφικό λόγο, με όποιο τρόπο εκφράζεται. Αριστερά εδώ λοιπόν είναι οι σουίτε που σα έλεγε πριν λίγο ο κύριο Κόγια, ο Βασίλη, όπου εδώ μπορούν να γίνονται τα μοντάζ. Υπάρχουν όλε εκείνε οι πλατφόρμε οι οποίε μπορούν να υποστηρίξουν το οποιοδήποτε μοντάζ σε οποιαδήποτε μορφή του. Άρα λοιπόν το υλικό το οποίο θα γυρίζεται με τα συνεργεία τα οποία θα σας παρέχουμε, όποτε υπάρχει ανάγκη και όποτε κρίνετε ότι πρέπει να αξιοποιηθούν τα συνεργεία, μπορείτε να έρθετε εδώ και να το αξιοποιήσετε το υλικό μοντάροντάς το. Είτε μόνοι σας, είτε με τη βοήθεια ειδικών. Γιατί καταλαβαίνω ότι κάποιοι, οκ, okay, ναι, μεν έχουν πολλές ιδέες κλπ, αλλά ίσως να μην μπορούν να εξελίξουν την τεχνική του μοντάζ. Και θα τους μαθαίνουμε και θα τους, δίνουμε, να τους, θα τους, δείχνουμε πώς γίνεται, αλλά κυρίως θα έχουν και άνθρωπο ο οποίος θα τους καθοδηγεί και θα τους συμβουλεύει. Εδώ δεξιά είναι ο πιο ενδιαφέρον χώρο για σήμερα. Είναι το catering. <laughs> Εντάξει. Αλλά μόνο για σήμερα. Και αριστερά. Εδώ βεβαίω όταν θα χάσουμε αυτή την ευκολία του catering από αύριο και μετά, θα είναι ένα αντίστοιχο χώρος, όπω απέναντι που θα φιλοξενούνται τα project. Είναι το δεύτερο ποδαράκι, όπω το, το, αποκάλεσε ο Δημήτρη Ομπούνια. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα έρχονται για τρει μήνε για να μπορέσουν να παράξουν μια ιδέα, ένα ντοκιμαντέρ, μια έρευνα, ένα ρεπορτάζ. Κάτι το οποίο χρειάζεται και μπορούν πλέον εδώ, σε περιβάλλον πλήρου υποστήριξη και ελευθερία, να μπορέσουν να το κάνουν πράξη. Αριστερά είναι ένα μικρό booth για να γίνονται οι τηλεφωνικέ συνεντεύξει, ε, τα σπικάζ και ό,τι άλλο χρειάζεται. Δεν Στρατή μου, μεγαλύτερο. γιατί όποιο έχει κάνει ποτέ ποτέ voice-over, ξέρει ότι ζητά όλο το γραφείο να κάνει ησυχία. Εδώ θα το κάνουμε ησυχία. <laughs> ναι. Δεξιά έχουμε φτιάξει ένα πολύ ωραίο στούντιο. Ε, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και θέλω να το κρατήσουμε, αλλά δεν ξέρω αν θα μα αφήσει η εταιρεία παραγωγή. Είναι πολύ ωραίο στούντιο. Είναι ένα στούντιο το οποίο πραγματικά το έστεισαν τα παιδιά μέσα σε 24 ώρε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι κι αλλιώ. Θα το χώρο, αλλά δεν πειράζει. Αλλά είναι εκπληκτικό στούντιο. Έχουν κάνει εκπληκτική δουλειά και θα το δείτε να εξελίσσεται καθ' τη διάρκεια τη ημέρα. Ξαναλέω, μην χάσετε τα επόμενα section τα οποία έχουμε προγραμματίσει για σήμερα και δεν το λέω στη λογική του να τα διαφημίσω. Έχουν πολύ μεγάλη αξία και ενδιαφέρον μέχρι αργά το απόγευμα, διότι στην πραγματικότητα ανοίγουμε την κουβέντα για τη δημοσιογραφία με όλου του τρόπου. Έχουμε αμέσω μετά από εμά θα συζητήσουμε για την εικόνα και τη δημοσιογραφία, ε, ένα τραπέζι το οποίο θα συντονίσει ο Γιώργο Αβιρόπουλο μαζί με συναδέλφου. Και ένα δεύτερο τραπέζι παράλληλο, το οποίο θα συντονίσει ο Χάρη ο Καραμίκα για την ερευνητική δημοσιογραφία. Τι κάνουμε στην πραγματικότητα σήμερα αρχίζουμε και συζητάμε εκτό από τι παρουσιάσει τι οποίε νομίζω θα ολοκληρώσουμε σε λίγο. Αργότερα όλα τα παιδιά τη παραγωγή θα μα βοήθήσουν για να μπορέσουμε να δούμε και να παρακολουθήσουμε. Ε, όπω για παράδειγμα τώρα που είναι σε εξέλιξη ντοκιμαντέρ τα οποία μα έχουν παραχωρήσει συνάδελφοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μπορείτε να πάτε μέσα να τα δείτε. Έχετε το δικό σα χώρο, τα ακουστικά σα και να καθίσετε όση ώρα χρειάζεται. Να δείτε όπω είδατε πριν λίγο τι φωτογραφίε των φωτορεφόρτερ. Και πάει λέγοντα: Το βράδυ θα έχουμε ένα εξαιρετικό πάρτι. Μπορείτε να φύγετε, να πάτε να ξεκουραστείτε και να ξαναγυρίσετε. Θα έχει και ποτό αλκοόλ μετά, έτσι. Απαγορεύεται να το πω αυτό, αλλά έτσι γίνεται. Λοιπόν, ε, αυτά έχω να σας πω. Εδώ το μπροστά, το κομμάτι, λίγο πιο μπροστά. Έχουμε και κάτι προβολές πιο μπροστά. Ναι, είπα για τις προβολές, που μπορεί να πάνε τα παιδιά μπροστά, θα τους τη δείξω. Ναι. Με... Ελάτε, ελάτε, ελάτε να σας δείξω, γιατί... Ναι, ναι, στρατή μου ναι, στο projection <laughs> Λοιπόν, αν μπορείτε, συγγνώμη που σας ταλαιπωρώ. <laughs> ελάτε να σας δείξω το χώρο των προβολών, πραγματικά. Α, μπορείτε να διαβάσετε και τον τύπο από σήμερα. Τον βάλαμε σε κλουβί τον κλείσαμε στο πρώτο μας κλουβί που θα είναι ένα μικρό meeting room. Ε, και εδώ αριστερά είναι ο χώρος των προβολών μας, αυτό που σας έλεγα. Όσοι έχετε τη δυνατότητα, ελάτε. Ναι, μας έχουν τιμήσει λοιπόν. πολύ, πολύ παραγωγή. Ε, ε content, ντοκιμαντέρ ε, και ρεπορταζιακού εικόνας. Εδώ ξαπλώνουμε κιόλα έτσι, γιατί όταν παρακολουθούμε κάτι με μεγάλη προσοχή. Μπείτε, μπείτε, μπείτε. μπείτε, μπείτε, Απλώ κάθομαι απ' έξω για να πιάνει το μικρόφωνο. Μπείτε. Υπάρχουν ε, τρει παράλληλε προβολέ με ακουστικά για κάθε προβολή, αν θέλετε να παρακολουθήσετε κάποιο ντοκιμαντέρ που σα ενδιαφέρει. Στο βάθο θα βρείτε και την σειρά των προβολών. Ε, ένα έντυπο το οποίο έχει το πρόγραμμα των όσων δείχνουμε. Οπότε, ελάτε, ξαπλώστε με την ησυχία σας, πάρετε τον καφέ σας και μέχρι το επόμενο section το οποίο θα σα ενδιαφέρει. Λοιπόν, αυτά πάνω κάτω είχα να πω. Εδώ είναι μια μικρή κουζίνα βεβαίω και στο βάθο έχουμε ένα μικρό γραφείο το οποίο το χρησιμοποιούμε εμεί ω στρατηγείο. Σήμερα το κλειδώσαμε, δεν σα πάω εκεί. Okay. Έχουμε βάλει τα πράγματά μα. <laughs> Αλλά όποτε έρχεστε από αύριο θα είσαστε καλοδεχούμενοι. Αυτά. <laughs> hey, περάσατε από τον καφέ, έκανε ειδική μία στον καφέ. Λοιπόν, οπότε μπορούμε να κάνουμε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα. Στι 12 η ώρα γνωρίζετε τη, τη ροή. Ξεκινάνε δύο πολύ ενδιαφέρουσε συζητήσει γύρω από την ερευνητική δημοσιογραφία αλλά και το documentary visual storytelling. Οπότε λάβετε θέσει, όποιο ενδιαφέρεται να παρακολουθήσει ό,τι επιθυμεί. Ευχαριστούμε.